Κάθε πρωτοβουλία εναντίον τη μάστιχα του καρκίνου είναι εξορισμού σημαντική. Όταν όμω αφορά τα παιδιά, γίνεται διπλά σημαντική. Και όταν εκδηλώνεται στι συνθήκε πανδημία, τότε αποκτά και μια επίκαιρη και δραματική ένταση. Αυτή η μερίδα τη ελπίδα, λοιπόν, έχει το ειδικό βάρο τη θεματολογία τη. Αλλά και τη φόρτιση τη συγκυρία. Γι' αυτό και είναι πραγματικά ξεχωριστή. Το 1902, στην πρώτη επιστημονική μελέτη για τον καρκίνο στην αρχαία Ελλάδα, ο ακαδημαϊκό Αριστοτέλη Κούζη διαπίστωνε ότι η μάχη εναντίον τη νόσου ξεκινά ήδη με την εμφάνιση των πρώτων κοινωνιών. Στου πολλού αιώνε που μεσολάβησαν, η μάχη αυτή μπορεί να έγινε λιγότερο άνεση. Αλλά δεν κερδίθηκε ακόμα οριστικά από τον άνθρωπο. Οι περισσότερε μορφέ παιδικού καρκίνου μπορούν πλέον να ξεπεραστούν μέσω τη έγκαιρη διάγνωση και τη εξειδικευμένη αντιμετώπιση. Και αυτό θα πρέπει να μα δίνει δύναμη, αλλά και να πολλαπλασιάζει τι προσπάθειέ μα. Για τις μέρες μας, η απειλή του COVID διαμορφώνει πρόσθετες απαιτήσεις για όσους δοκιμάζονται από νεοπλασματικά νοσήματα. Κύριος για τα παιδιά, που παραμένουν πιο ευάλωτα, καθώς είναι άμεσα εξαρτημένα από την οικογένεια και το ιατρικό προσωπικό. Το Σωματείο Ελπίδα πρωτοπορεί στον αγώνα που δίνουν εκατοντάδες μικροί ήρωες στην πατρίδα μας. Εδώ και χρόνια αποτελεί φάρο του αγώνα κατά του παιδικού καρκίνου. Φροντίζοντα όχι μόνο τα παιδιά, αλλά και το περιβάλλον του, τι οικογένειέ του. Αυξάνοντα τι λειτουργίε τη εγκολογική μονάδο παιδών, όπω και του πρότυπου ξενώνα τη. Αναπροσαρμόζοντα όμω τώρα και τι ημερήσιε θεραπείε και εφαρμόζοντα ειδικά πρωτόκολλα, ώστε να μηδενιστεί ο κίνδυνο έκθεση των ασθενών στον κορονοϊό. Για τι υγειονομικέ πρακτικέ προστασία των μικρών αγωνιστών μα, θα μιλήσουν ασφαλώ οι εξέχοντε επιστήμονε που μετέχουν σε αυτόν τον διαδικτυακό προβληματισμό. Από την πλευρά μου, θα ήθελα να χαιρετήσω την πρωτοβουλία σα, που συμβαδίζει με την προσπάθεια τη πολιτεία να θωρακιστούν οι ευπαθεί συμπολίτε μα, παρέχοντα ειδικά στα παιδιά θεραπευτική μέρημνα αλλά και ψυχολογική αρρωγή. Η πανδημία, άλλωστε, απέδειξε ευρύτερα ότι όταν η κρατική φροντίδα πλαισιώνεται από την αντίστοιχη ιδιωτική, τότε το αποτέλεσμα υπέρ τη υγεία μεγενθύνεται. Και το έργο της Ελπίδα εδώ και τρει δεκαετίε δείχνει ακριβώ αυτόν τον δρόμο το δρόμο της συνεργασίας και της προσφοράς. Αξίζουν λοιπόν πολλά συγχαρητήρια στην κυρία Μαριάννα Βαρδινογιάννη και στους συνεργάτες της. Σε κάθε περίπτωση πάντως, το μεγαλύτερο όπλο μας κατά του καρκίνου παραμένει η πρόληψη. Η χώρα διαθέτει βεβαίως από την περασμένη άνοιξη το Εθνικό Σχέδιο Πρόληψης Πύρος Δοξιάδης. Την έγκαιρη διάγνωση όμως πρέπει να συνοδεύει και η καθολική ευαισθητοποίηση. Ένα μέτωπο στο οποίο επίσης Πολιτεία και Ελπίδα Δίνουν τη μάχη από κοινού. Κυρίε και κύριοι, η πανδημία ελπίζω ότι σύντομα θα νικηθεί. Καθώ χάρη στη σκληρή δουλειά των ερευνητών και των επιστημόνων, απέχουμε πολύ λίγο από το εμβόλιο. Η μάχη κατά των οπλασιών, ωστόσο, θα συνεχιστεί. Με τι δημόσιε δομέ ενισχυμένε, με την κλινική εμπειρία πλουσιότερη, αλλά και με τα πολλά χρήσιμα συμπεράσματα από την επίπονη διαχείριση του COVID που βρίσκεται ακόμα σε εξέλιξη ένα τομέα στον οποίο επίση η συμβολή τη ελπίδα θα είναι καθοριστική. Θα αναμένω λοιπόν με ξεχωριστό ενδιαφέρον τα πορίσματα τη ημερίδα σα. Σίγουρο για την επιτυχία τη. Δίνοντα και πάλι συγχαρητήρια στου πρωταγωνιστές της και απευθύνοντα ευχέ για δύναμη και υγεία σε όλου. Και προπαντό στου μικρού μα ασθενεί.